Αγαπημένε και αξιότιμε της Χίου, του Βροντάδου, του πλανήτη Γη, του διαστήματος, του σύμπαντος και του γαλαξία, κύριε Σταμάτη Κρυμιζή, εδεσιμολογιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ κύριε Γιάννη Παπακά, πολλά έχουν γραφτεί και ακόμη περισσότερα έχουν υποθεί για τον συγκεκριμένο συμπολίτη μας, αστροφυσικό και ακαδημαϊκό, δόκτωρα Σταμάτη Κρυμιζή. Ωστόσο, όσες λέξεις και αν προσπαθήσουμε να απευθύνουμε προς τον κύριο καθηγητή και όσες τιμές και αν το αποδώσουμε, πάντα η προσπάθειά μας θα υστερεί του μεγέθους της προσωπικότητάς του, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Γιατί είναι πραγματικά σπουδαία τα κατορθώματα και η προσφορά του στην επιστήμη και το παράδειγμά του λαμπρό όσο και οι αστέρες που μελετά. Έτσι λοιπόν δεν προσπαθήσαμε απόψε να υλοποιήσουμε ακόμα μία πρόσθετη δράση απόδοσης τιμής στο Σταμάτη Κρυμιζή. Άλλωστε έχει αποσπάσει σε επίπεδο τιμών την ανώτατη διάκριση που προβλέπεται από το πρωτόκολλο του Δήμου μας. Η σημερινή εκδήλωση έρχεται από καρδιάς και ψυχής, κύριε καθηγητά, και πραγματοποιείται ως ένα ακόμα ευχαριστώ προς τον ανεπανάληπτο καθηγητή, αλλά πρωτίστως άνθρωπο, Σταμάτη Κρυμιζή. Η ιδέα γεννήθηκε εξ αφορμής της εξαιρετικής ταινίας τεκμηρίωσης με τίτλο «Κυνηγώντας πλανήτες για 60 χρόνια, Σταμάτης Κρυμιζής», την οποία επιμελήθηκε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Μπαμπακάς κατά το προηγούμενο διάστημα και του απευθύνομαι με ευγνωμοσύνη ως χιώτες, αλλά και από τον Βροντάδο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην φροντίσουμε για την προβολή της ταινίας και στοιχείο μας. Και μάλιστα να σημειώσω ότι θα επαναληφθούν το επόμενο διάστημα οι προβολές και για τα σχολεία του νησιού μας και τους μαθητές μας, ούτως ώστε και τα παιδιά μας να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία και να εμπνευστούν και να κυνηγήσουν τα δικά τους όνειρα στοχεύοντας ψηλά, αλλά το κυριότερο, να μάθουν όπως και εμείς όλοι ποιος είναι πραγματικά ο Σταμάτης Κρυμιζής. Τέλος, παρά το γεγονός που προανέφερα ότι είναι πραγματικά δύσκολο να βρούμε ανάλογα λόγια αλλά και τιμές για τον καθηγητή, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Ο εξαίρετος δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής είναι απλός ως άνθρωπος, στο μεγαλείο της επιστήμης του, διαποτισμένος με την σοφία της ουσιαστικής προσφοράς, σοβαρός και στιβαρός, ακέραιος και ανθρώπινος, λαμπερός και φωτεινός όσο τα αστέρια του ουρανού. Για μας στοιχείο κατατάσσεται στους μοναδικούς μας αστέρες. Και με ευγνωμοσύνη τον ευχαριστούμε από καρδιάς για το έργο του, ένα έργο το οποίο θα εξιστορεί η αιωνιότητα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, πραγματικά, για την ιδιαίτερη τιμή και το ευχαριστώ είναι με απόλυτη ευγνωμοσύνη, κύριε καθηγητά, και ξέρω ότι προσκρούει στην ταπεινοφροσύνη σας. Αυτό το οποίο θέλω να ευχηθώ εκ μέρους του χιώτικου λαού είναι ο Θεός να σε έχει καλά για πολλά πολλά χρόνια, να μας φωτίζετε όπως τα αστέρια του σύμπαντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλώ στο βήμα.
Καλησπέρα σας. Πανασιολογιότατε πρόσωπε του Μητροπολίτη μας, ο οποίος μου είπε εχθές ότι κάνει παράκληση αυτή την ώρα. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, τι να πω για σας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, κύριε Καμπούρη, πρόσωπε του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριε Χριστοφάκη, κύριε Πρόεδρο του Ομίλου, σας ευχαριστώ όλους που με τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Και όλοι οι συμπατριώτες σας και οι συμπατριώτες και οι φίλες και οι φίλοι που είναι παρόντες. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο για αυτά που είπε και τον κύριο Πρόεδρο. Σε ευχαριστώ και εγώ εκ βάθους καρδιάς, διότι όλα ήταν τόσο ευγενικά και γενναιόδωρα που είπαν για το πρόσωπό μου. Και καθώς καθόμουν εκεί, άρχισα να σκέπτομαι ότι για να ακούγονται τέτοια λόγια στη χώρα μας, πιθανόν να είχα αποδημήσει σκύριον και μάλλον θα ήταν επικίνδυοι λόγοι. Για να επανέλθω πιο σοβαρά, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Δήμαρχε και το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμή που μου απονέμετε σήμερα με την παρουσία σας και την παρουσίαση της ταινίας. Διότι προσωπικά δεν περιμένω να με τιμήσουν οι συμπατριώτες μου, δεν έχω καμία απέτηση. Όλοι μας γνωρίζουμε το ρητό «Ουδής προφήτης εν τη πατρίδη αυτού». Όμως οι γιώτες είναι διαφορετικοί. Και στην αντίληψή τους και στην αναγνώριση, και επειδή έχουν πρωτοπορήσει σε πολλούς κλάδους της επιστήμης όλων των απανταχού γιωτών, και αποδέχομαι αυτή την τιμή ως εκπρόσωπός τους. Γιατί τιμούν το νησί μας και τη χώρα μας. Θα ήταν όμως μια παράληψη να μην ευχαριστήσω την πρώτη αναγνώριση που έλαβα από τον πρώην Δήμαρχο Μυροπολής, τον κύριο Αριστίδη Ζανίκο, δεν ξέρω αν είναι εδώ σήμερα, και το τότε Δημοτικό Συμβούλιο που με τίμησαν εκ μέρους του Δήμου Ομοιρούπολης, του τότε Δήμου Ομοιρούπολης. Βέβαια, οφείλω πολλά στον τόπο μας για τα εφόδια που μου δώρισαν οι δάσκαλοι, οι δασκάλες, καθηγήτριες, καθηγητές μου, της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αγάπη για τη γνώση, το σεβασμό, το ήθος και τις αξίες και τη σημασία της σκληρής δουλειάς για την επιτυχία και τη διάκριση. Εξού και το σύνθημα που προσπαθώ να μεταδώσω στη νέα γενιά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή τα τρία άρφα, την αριστεία, την αξιοκρατία και την αξιολόγηση. Και είναι φορτωμένος με απονομές, με πλακέτες και με υπέροχους τίτλους. Εμείς έχουμε μία μικρή έκπληξη, κάτι συμβολικό. Παρακαλώ να σηκώσουμε το... Έτσι, τι να κάνουμε, έτσι, τι να... Λοιπόν, έτσι. Πρέπει να το δείξω.
σας απασχολήσω πάρα πολύ. Έχουν υποθεί τόσο σπουδαία πράγματα αυτή τη στιγμή για τον κύριο Σταμάτη, ο οποίος είναι πραγματικά μια μοναδική περίπτωση ενός ευφυούς αλλά και καλού ανθρώπου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σταθώ σε δύο μικρά στοιχεία. Εξοχότατη σας έχετε προσφωνηθεί, οπότε εγώ δεν ξέρω να σας πω παραπάνω. Αλλά θέλω να μείνω σε δύο στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι το ότι όταν κάναμε την προβολή, την πρεμιέρα στην Αθήνα και είχε έρθει ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος και είδε την ταινία, δεν ξέρω αν κρατηθώ και δεν κλάψω, θα δείξει. Όταν τον είδα στο τέλος, μου έδωσε συγχαρητήρια και διέκρινα το κλάμα του, διέκρινα τη συγκίνησή του και σκέφτηκα πόσο τυχεροί είναι οι ηχιώτες που έχουν στην κορυφή τους ένα τέτοιο άνθρωπο, με τέτοια ευαισθησία και τέτοια κατανόηση και τέτοια προσπάθεια για το καλό. Πραγματικά είστε πάρα πολύ τυχεροί που αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Δήμαρχος, ο συγκεκριμένος που είναι σε εσάς. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι μέσα στην ταινία που ήρθα κάποιες φορές εδώ στη Χίο, υπήρξαν κάποιοι χιώτες οι οποίοι βοηθήσανε με τον τρόπο τους και μέσα στην ταινία θα τους δείτε τους δύο από αυτούς που ο ένας ήταν ο μικρός κερμιζής και ο άλλος ήταν ένας καθηγητής, δάσκαλος, ο οποίος υπήρξε και δάσκαλος και ήταν και δάσκαλος. Και ο άλλος είναι ένας συνεργάτης ο οποίος έκανε λήψεις πάρα πολύ σημαντικές και βοήθησε πάρα πολύ στην ταινία. Ο ένας είναι ο εικονολήπτης είναι ο Κώστας ο Αναγνώστου. Ο κύριος Κρυμιζής, ο Γιάννης ο Κρυμιζής, ο οποίος είναι, και τους ζητάω να έρθουν εδώ, σας παρακαλώ λίγο, για ένα λεπτό. Κύριε Κρυμιζή. Και ο Παύλος ο Φαφαλιός, οι οποίοι συμμετείχαν και... ο Παύλος Φαφαλιός και ο Κώστας Αναγνώστου. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας μετά, αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες για συγκεκριμένα για την ταινία, ό,τι θέλετε, και εύχομαι πραγματικά καλή θέαση και όλα να είναι πάντα καλά και κύριε καθηγητά, πάντα να είστε καλά. Είστε από τους πιο σημαντικούς άνθρωπους.